Θα δουλέψει με έναν χορό ο οποίος λέγεται Dancer. Είναι από το Μάλι. Γιατί εμείς κάνουμε Οξυδυτική Αφρική, κύριος Μάλι, Γουινέα, Γκίνεα, Παντοσού, Σενεγάλη, Μπουρκίνα Φάσο. Κάποτε ήταν χορός, έβγαιναν οι άντρες και έδειχναν λίγο ποιος είναι ο πιο δυνατός, ποιος είναι ο πιο όμορφος. Αργότερα καθιερώθηκε ως ένας πολύ διαδεδομένος γιορτινός χορός. Σε οποιαδήποτε γιορτή αφρικάνικη, αν τύχει και βρεθείτε, σίγουρα θα ακούσετε ντάνσα. Και θα χαρούμε πολύ να σηκωθείτε και όσοι θέλετε από τις καρέκλες και να το δοκιμάσετε. Γιατί είναι παραδοσιακός χορός, είναι για όλους, δεν υπάρχει ηλικία, δεν υπάρχει ιδιαίτερος σωματότυπος για τον αφρικάνικο χορό. Ναι, θέλουμε λίγο έτσι να βρούμε τη γύρωση, να θυμηθούμε λίγο τα πρώτα μας βήματα που κάναμε καθώς όσοι ήμασταν παιδάκια πριν αρχίσουμε και μπούμε στα καλούπια. Πριν αρχίσουμε και χαλάμε έτσι τη στάση του σώματός μας και δυσκολεύουμε τη ζωή μας γενικότερα. Επομένως, είναι κάτι για όλους. Και πρέπει να το πω ότι ο αφρικάνικος χορός, οι άνθρωποι που χορεύουν αφρικάνικο χορός, αυτή την παράδοση, αισθάνονται η ενδιάμεση της γης και του ουρανού. Και αυτό φαίνεται και στις κινήσεις τους. Γιώνομαι και ταυτόχρονα μακραίνω. Γη και ουρανός. Όλα μέσα από συμβολικές κινήσεις που έχουν να κάνουν, όπως είπα και πριν, με την προσφορά και το μαζί. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Σας περιμένουμε. Thank you.